Να καλησπερίσουμε τον κύριο Μιγγέλ Κορέιρα, δημοσιογράφο της Αμπόλα. Καλησπέρα κύριε Κορέιρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Ναι, ευχαριστώ. Όλα καλά, ευχαριστώ. Ωραία. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στο να αποκτήσει τον Ροντρίγκο από την Άβες. Ναι. Είναι όντως αυτά που διαβάζουμε ένας από τους παίκτες που κάναν τη διαφορά φέτος και στην ομάδα τους και γενικότερα δεν πέρασε απαρατήρητος στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας? Ναι, ο Ροντρίγκο πήγε πολύ καλά φέτος στο πρωτάθλημα. Ήταν ένα από τους πιο σημαντικούς παίκτες από την ΟΑΒΙΣ. Βοήθησε η ομάδα να μείνει αλφα κατηγορία, γιατί για πολλές μήνες η ΆΒΙΣ ήταν στη τελευταία θέση και μετά ανέβηκε και ο Ροντρίγκο ήταν ένα το σημαντικό παίκτης. Είναι ένα παίκτης που του αρέσει να πάει μπροστά και να κάνει καλές assistance για τους άλλους παίκτες και του αρέσει κάποιες φορές να βάλει γκολ. Πιστεύω ότι έχει βάλει 4 γκολ φέτος και θα είναι πολύ καλή μεταγραφή για το ΠΑΟΚ σίγουρα. Με δεδομένο κύριε Κορέιρα ότι το πορτογαλικό πρωτάθλημα είναι πιο δυνατό από το ελληνικό, εντάξει, νομίζω συμφωνούμε όλοι. Μπορεί να κάνει τη διαφορά, φαντάζομαι, και στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής από την Ελλάδα. Σίγουρα ότι θα είναι πιο εύκολο για τον Ροντρίγκο να παίξει σε μια καλή ομάδα. Και όπως σου λέω, πιστεύω ότι αν αυτός θα γνωρίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο, θα βοηθήσει πάρα πολύ το ΠΑΟΚ σίγουρα να μπει στην όμιλο στη Champions. Αυτό θα σας έλεγα. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ να μπει στους ομίλους, γιατί ξέρετε και τις απαιτήσεις του Champions League και ξέρετε πολύ καλά, γιατί παρακολουθείτε το ελληνικό πρωτάθλημα, πόσο θέλει ο ΠΑΟΚ να μπει στους ομίλους. Είναι ο Ροντρίγκο ένας τέτοιος παίκτης που μπορεί να του δώσει την όθηση για να μπει μετά από 5 προσπάθειες στους ομίλους του Champions League? Έτσι πιστεύω. Όπως σου είπα, εδώ ήταν ένα από τους καλύτερους δεξιμπακ στο πρωτάθλημα στην Πορτογαλία. Τότε συμβαίνει ότι είναι καλός παίκτης και πιστεύω ότι δεν θα είναι δύσκολο για το Ροντρίγκο να κάνει την ίδια σεζόν στην ΠΑΟΚ όπως έκανε φέτος και θα βοηθάει σίγουρα την ομάδα να πάρει και στόχος. Ναι. Κύριε Κορέιρα, είναι αλήθεια ότι η Πόρτο ενδιαφέρθηκε ξανά το τελευταίο διάστημα για να τον κάνει δικό της? Ναι, ο Πόρτο γνωρίζει και αυτό καλά το παιδί. Τότε είχε κάποιες ομάδες που το ήθελα και ο ΑΕΚ πιστεύω ότι το ήθελε πρώτα απ' όλα. Mm-hmm. Γιατί ο Μιγγέλ Καρδόζα το γνωρίζει καλά. Τότε, όπως σου λέω, αν θα πάει σίγουρα για το ΠΑΟΚ, είναι πολύ καλή μεταγραφή. Κύριε Κορέιρα, κάποιος που μας ακούει μπορεί να πει το εξής. Γιατί ένας τέτοιος καλός ποδοσφαιριστής δεν θα συνεχίσει στην Μπενφίκα, στην Πόρτο ή στη Sporting και επιλέγει τον ΠΑΟΚ? Τι πιστεύετε ότι οδήγησε τον ποδοσφαιριστή να πει ναι στον ΠΑΟΚ? Εντάξει, εδώ στην Πορτογαλία σε αυτή τη θέση και Μπενφίκα και Πόρτο και ο Sporting έχουν καλούς παίκτες αυτοί. Μάλλον δεν θα ήταν τόσο εύκολο για τον Ροντρίγκο να μπει εκεί. Αλλά όπως σου λέω, είναι καλός ποδοσφαιριστής και σίγουρα θα βοηθήσει ΠΑΟΚ να πάρει ξανά το πρωτάθλημα αν μπορεί και να πάει στο όμιλο στη Champions. Ο κόσμος στο ΠΑΟΚ σίγουρα θα το αγαπάει το παίκτης, γιατί είναι πολύ καλός παίκτης, τρέχει συνέχεια, θέλει πάντα να βοηθήσει η ομάδα και είναι, πιστεύετε, όπως σου είπα, καλή μεταγραφή. Γνωρίζετε κύριε Κορέιρα αν είναι ελεύθερος ή όχι, γιατί υπάρχει μια κουβέντα, αν όντως είναι ελεύθερος ή δεν είναι ελεύθερος? Υπάρχει μια πληροφορία ότι η ομάδα από τη Βραζιλία έχει ακόμη μερίδα τα δικαιώματά. Γνωρίζετε κάτι, έχει γραφτεί στην Πορτογαλία κάτι τέτοιο? Δεν ξέρουμε καλά αυτό, πολλά καλά, αλλά δεν πιστεύω ότι θα είναι ένα εμπόδιο, ας πούμε, όλο αυτό. Ναι, εμπόδιος και δεν ξέρω πόσο ΠΑΟΚ πρέπει να πληρώσει, αλλά δεν είναι πολύ, πολύ ακριβώς σίγουρα. Κύριε Κορέιρα, ποιες είναι οι αδυναμίες του Ροντρίγκο? Τις αρετές τις είδαμε και εμείς, τις ξέρετε καλύτερα. Είναι ένας μπακ που βγαίνει μπροστά, κάνει assist, έχει καλή τεχνική, βάζει και γκολ. Οι αδυναμίες του ποιες είναι? Έχει αδυναμίες? Αν έχει κάτι, αυτός πιστεύω ότι σαν παίκτης είναι καλό, είναι δεξί μπακ, αλλά είναι πιο εύκολο να πάει μπροστά. Όπως σου λέω, γιατί δεν ξέρω αν από την αρχή στην καριέρα του ήταν επιθετικός ή έπαιξε στην άκρη, γιατί αυτός δεν είναι κανονικά ακριβώς σαν
αμυντικός παίκτης. Mm-hmm. Το αρέσει συνέχεια να πάει μπροστά. Τότε όταν η ομάδα είναι πίσω, είναι λίγο δύσκολο για το παιδί, γιατί το, όπως σου λέω, δεν του αρέσει να είναι πολύ αμυντικός. Του αρέσει περισσότερο να πάει μπροστά. Δηλαδή αμυντικά δεν είναι και σούπερ αξιόπιστος. Δεν δίνει τόσο μεγάλη σιγουριά να πει ότι είναι βράχος στην άμυνα. Εντάξει, είναι δύσκολο να το περάσουν οι αντίπαλοι, αλλά όπως σου λέω, πιστεύω ότι είναι καλύτερο παίκτης όταν πάει μπροστά να βοηθήσει τους άλλους παίκτες. Κύριε Κορέα, επειδή σας έχουμε μαζί μας, νομίζω μία πρώτη εικόνα για τον Ροντρίγκο πήραμε. Πάμε λίγο στο θέμα του Σέρτζιο Ολιβέιρα. Εμείς παρακολουθούμε κυρίως αυτό που γράφεται στην Πορτογαλία, ότι ο παίκτης θα είναι στην προετοιμασία της Πόρτο κανονικά. Υπάρχει κάτι παραπάνω, κάποια διαφοροποίηση στο τελευταίο διάστημα? Όχι, δεν είναι ακόμα νωρίς, γιατί δεν ξέρουμε αν ο Σέρχιο Κονσεσάου θα συνεχίζει, μάλλον θα συνεχίζει σε ένα προπονητή στο Πόρτο. Mm-hmm. Ο Εγέρα πήγε στη Ατλέτικο Μαδρίτ. Τώρα ο Σέρχιο Κονσεσάου, ο Σέρχιο Ολιβέρα παίζει την ίδια θέση από το Εγέρα. Ο Πόρτο χρειάζεται ξανά το παίκτης. Θα δούμε τι θα γίνει. Παρακολουθήσατε φέτος ελληνικό πρωτάθλημα? Βρήκατε χρόνο? Έχετε εικόνα? Ναι, σίγουρα. Ναι, κάθε μέρα, ναι. Πώς είδατε την πορεία του ΠΑΟΚ να κατακτήσει το πρωτάθλημα χωρίς να κάνει ήττα? Εντάξει, βέβαια. Έκανε φοβερό σεζόν. Είχε μόνο 4 ισοπαλία, πιστεύω. Mm-hmm. Ναι, σωστά. Όλα με 1-1 και γι' αυτό πιστεύω. Ήταν όλα 1-1. Ναι, σωστό και αυτό, ναι. Τότε πήγε πάρα πολύ καλά και πιστεύω πως μπορεί να πάει πρώτη φορά στο όμιλο της Champions και έχει ομάδα να κάνει αυτό. Αν κάνει καλές μεταγραφές, πρέπει να έχει λίγο τύχη στη κλήρωση, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να πάει μακριά. Επειδή ξέρετε ότι ενδιαφερόμαστε για τον Κουσέισάου λόγω της παρουσίας του στον ΠΑΟΚ, τι άλλαξε και η Πόρτο εκεί που πήγαινε χωρίς φρένα, ξαφνικά έγινε αυτή η ανατροπή και η Μπενφίκα πήρε το πρωτάθλημα και έχασε η Πόρτο και το κύπελο στο φινάλε? Ναι, βέβαια, ήταν δύσκολα πράγματα για το Σέρζιο Κονσεσάου. Ο Πόρτο είχε 7 βαθμούς διαφορά από το Μπενφίκα και έχασε το πρωτάθλημα. Αλλά κανένας το περίμενε ότι το καινούργιο προπονητή, τον Μπρούνο Λάζι, έκανε μόνο μια ισοπαλία σε 18 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Είναι πολύ σημαντικό και δύσκολο να κάνει ξανά αυτό. Και στο τελικό, εντάξει, είναι πέναλτι, όπως ξέρεις, πέναλτι μπορεί να κερδίζει και οι δύο ομάδες. Ναι. Ο Πόρτο ήταν η τρίτη φορά που έχει χάσει με Sporting για... Είμαι πέναλτι και ο Σέρζιο Κονσεσάου είχε μία ήττα στη κύπελο, στο τελικό το κύπελο όταν ήταν στην Πράγκα και ξανά με πέναλτι. Τότε δεν είναι εύκολο για οι παίκτες να χτυπάνε πέναλτι χωρίς να ξεχάσουν αυτό. Και είχε τύχει, αλλά δεν είχε τύχει, αλλά όπως σου λέω, ο Σέρζιο Κονσεσάου πήγε πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ καλός προπονητής και πιστεύω ότι δεν θα είναι πολύ χρόνο στην Πόρτο. Θα πάει ξανά στο εξωτερικό να κάνει καριέρα. Ωραία. Δύο ερωτήσεις ακόμα για τον Ροντρίγκο και να σας αφήσουμε, γιατί ξέρουμε ότι έχετε και δουλειές. Μπορεί λόγω της απουσίας του Βιερίνια να ξεκινήσει ο Λουτσέσκο ένα πλάνο με τον Μάτο στα δεξιά και τον Ροντρίγκο στα αριστερά? Είναι το ίδιο καλός και αριστερά ο Ροντρίγκο όσο είναι στα δεξιά? Ο Ροντρίγκο δεν παίζει πολλές φορές αριστερά. Ναι, αν χρειάζεται σίγουρα θα κάνει αυτή τη θέση, αλλά όπως σου λέω, παίζει πιο εύκολα δεξί μπακ. Ναι. Αλλά είναι αμυντικός και όταν είσαι καλός παίκτης παίζεις ό,τι θέση ο προπονητής θέλει. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα έρθει καμιά βόλτα στην Ελλάδα για διακοπές ή όχι? Δύσκολα. Όχι ακόμα. Μάλλον το άλλο χρόνο. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή κύριε συνέχεια. Κορέρα. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.